Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σε πολύ λίγο αναμένεται να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα σε Σκουριά Γαλατσίου και ανυπόταχτους Γαλάτες, δύο ομάδες οι οποίες ρίχνονται στην μάχη της Summer Development League και το παιχνίδι ξεκινάει με την Σκουριά Γαλατσίου να έχει και την πρώτη επίθεση. Κυριάς αφήνει στον Παπαδόπουλο, Καπέλης παίζει με τον Μάριο, αλλά έξω στον Κύρια, τρίποντο για τους γηπεδούχους, δεν θα μπει μπαλά στο καλάθι. Ασόκης ο Δουβάρας στην τρίποντη εκτέλεση. Οι Γαλάτες τώρα στην επίθεση, το δίποντο δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Κράτησε ο Δούστος και άφησε έξω. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Δούστος για 3, κοντό το σουτ. Μαζεύει το rebound ο Ιωάννης Καπελής, ο οποίος κατεβάζει κιόλας. Και το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. Από το πλάι δεν θα καταλήξει σε καλάθι. Καπέλη σάφη στον Μάριο Καπέλη. Πάρε και πάλι ο Γιάννης. Παίξε με τον Δουβάρα. Κερδίζει το φάουλ στον Δούστο. Έγινε το κλέψιμο. Φεύγει στην άλλη πλευρά. Ο παίκτης των Γαλατών θα σκοράρει κιόλας. Θα κερδίσει και το φάουλ. Έτοιμος για την συμπληρωματική βολή του. Θα την χάσει. Παραμένει το 2-2. Έστοχος από το πλάι ο Ανδρικόπουλος. Θα βάλει μπροστά τώρα τους Γαλάτες με 2-4. Βάλα στα χέρια των γηπεδούχων. Το πλάι ο Μάριος Καπελής θα πάρει τελικά την εκτέλεση. Βρίσκει σίδερο. Ο Δούστος μαζεύει. Στην επίθεση τώρα οι Γαλάτες. Καλούλη θα εκτελέσει. Δεν βρίσκει στόχο, διεκδικήσει η μπάλα, την πρόλαβε ο παίκτης των Γαλατών. Καλή άμυνα προς στιγμήν για τους γηπεδούχους. Άστοχο το τρίποντο. Μάζεψε ο Παπαδόπουλος. Γιάννης Καπέλης κατεβάζει. Πήρε ο Κύριας. Τρίπλα πίσω από την πλάτη. Έχασε την μπάλα. Προϋποθέσεις εκνηδιασμού εδώ. Θα σταματήσει με φάουλ η επίθεση των Γαλατών. Χέρι με χέρι. Δούστος επιθετικό rebound. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα στα αυτιά της εδώ. Παρέμεινε το 2-4. Καπέλης.
οργανώνει αυτή την επίθεση για την σκουριά Γαλατσίου. Στέκεται, εκτελεί για τρεις. Θετικό rebound από τον έτερο καπελίδο ο Μάριο και θα σκοράρει στην συνέχεια αφού ανανέωσε την επίθεση της ομάδας του. Έτσι το 4-4. Φτάνει μέχρι το τέλος. Έτσι το σκορ φτάνει στο 6-4. Καδάσαυση στον Ντούστο. Γίνεται στο πλάι ο Παπαδάκος, ψάχνει επιλογές. Καλούλη αναγκάζεται να εκτελέσει για να προλάβει το ρολόι. Γενική αυτή άμυνα των γηπεδούχων και η μπάλα στον Παπαδόπουλο. Και εκείνος με τη σειρά το αφήνει στον Καπέλη, αυτός θα αναλάβει να κατεβάσει. Για την προσπάθεια Ηλίας μαζεύει το μακρινό rebound και πάλι Γιάννης Καπέλης το σκέφτηκε για λίγο από τα αριστερά, προτιμάει να πασάρει, δεν ήταν όμως η πάσα του από τον Γκούστο και θα πετάξει εκτός την μπάλα και έχουμε και αλλαγή για τους γηπεδούχους τώρα με τον Παπαγιάννη να περνάει στο παιχνίδι. Αλλαγή και για τους Γαλάτες. Τάσος Ανδρικόπουλος για πρώτη φορά στο μάτς στην θέση του Παπαδάκου. Παπαδόπουλος. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Καλούλη αν είδα καλά. Παπαδόπουλος από την κορυφή για τρεις. Προστατεύει την μπάλα ο Δούστος, καταλήγει εκτός εκείνη. Το σκορ στο 6-4. Λαδάς κάνει την κίνηση, πήρε και εκτέλεσε εύστοχα κιόλας ο Γαλάνης. 6-7. Γαλάτες με αυτή την τρίποντη εκτέλεση. 4-10 πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Να παίξει και καλή άμυνα τώρα ο Καλούλη. Έκλεψε την μπάλα αυτή στον Λαδά. Έχει χώρο εκείνος για να το πάρει από την κορυφή. Καπέλης θέλει να τρέξει. Περνάει, βρήκε και εξαιρετικά την πάσα στον έτερο Καπέλη τον Μάριο. Και εκείνος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 8-7. Λαδάς βλέπει τις κινήσεις. Ο Γαλάνης παίζει με τον Ανδρικόπουλο. Έχει βάλει στην πλάτη τον αντίπαλό του. Τώρα θα καταλήξει στον Καλούλη για τρεις. Εκείνος το βάζει. 8-10. Και έχουμε και την πρώτη διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση, 3 και 12 πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 8-10 βρισκόμαστε, τώρα θα ισοφαρίσει ο Κύριας με ένα σουτ μέσα απόστασης. Να κρατήσει το 10-10. Καδάς δεν περνάει μακρινή πάσα του, τον Ανδρικόπουλο στόχεψε. Δεν του επέτρεψε ο Παπαδόπουλος να τον βρει, Κύριας τώρα. Προσποίηση τον Παπαγιάννη. Ο Παδόπουλος είδε το κόψιμο, πάσαρε εξαιρετικά στον Καπέλη, εκείνος έχασε την ευκαιρία του την πρώτη. Στη συνέχεια πάσαρε στον Αραβόπουλο, δεν μπορέσε αυτό το σκοράρι. Τώρα τρέχει ο Λαδάς. Δούστος πήρε την εξαιρετική ασίστ. Ο Παδόπουλος βάζει καλά το κορμί του, μαζεύει το rebound και καθαρίζει την φάση. Κυρίας κατεβάζει.
Καπέλης δεν θα διστάσει να το πάρει, μπήκε και βγήκε η μπάλα. Μαζεύσε ο Λαδάς. Φτιάχνει την επίθεση τώρα για τους άσπρους, τελευταίο δίλεπτο εδώ μεταξύ στην πρώτη περίοδο. Με το ένα χέρι ο Καλούλη, ο Δούσος θα βγει νικητής στο rebound, θα σκοράρει στην συνέχεια για το 10-12. Στο μάτς επέστρεψε ο Δουβάρας για τους γηπεδούχους, ενώ από την άλλη έχουμε τον Δημογέροντα τώρα στο μάτς. Συνέχεια με Καπέλη. Πυροκύριας. Αλλά και πάλι στον Γιάννη Καπέλη. Δουβάρας από το πλάι, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Λαδάς τρέχει. Όσο πάνω τον Παπαδόπουλο, ο οποίος τον κλείνει τον διάδρομο. Παίρνει και πάλι. Ανδρικόπουλος. Θα βρει έξω. Τον συμπέχει του, μαζί του ο Παπαδόπουλος. Για τον Κύρια, 54 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Παπαδόπουλος παίζει με τον Αραβόπουλο. Καπέλης. Έχει λήξει ο χρόνος, δεν είχαν καταλάβει ότι τελείωνε ο χρόνος σε επίθεση στη γηπεδούχη. Εντάξει, δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Μια επίθεση λογικά για τις δύο ομάδες. Λαδάς αργά αργά. Κρατάει στα 10. Τώρα θα ξεκινήσει η επίθεση. Συνεργάζεται εξαιρετικά με τον Ανδρικόπουλο. Πήγε προς τα μέσα αυτός και η δεύτερη ευκαιρία χαμένη. Μαζεύει όμως και πάλι ο Λαδάς. 12 δευτερόλεπτα όλα για τους άσπρους. Μογέροντας. 4 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα μακρινό σουτ. Θα αναπηδήσει μπάλα 3 φορές. Θα καταλήξει εκτός τελικά. Και έχουμε έρθει στο φινάλι του 12 λεπτού με το σκορ στο 10-12. Επιστρέψαν και πάλι δύο πεντάδες για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Σκουριά Γαλατσίου και Ανυπότα στους Γαλάτες. Κοντά οι δύο ομάδες μέχρι στιγμή στο σκορ. 10-12 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας, με τους Γαλάτες να έχουν ένα μικρό προβάδισμα 2 ποντών μετά το πέρας της πρώτης περίοδου. Στην επίθεση τώρα η σημερινή φιλοξενούμενη με τον Λαδά, ο οποίος είναι σταθερά οργανωτής για την ομάδα του. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Στην επαναφορά ο Δημογέροντας. Ανδρικόπουλος προσπαθεί να γυρίσει. Τελικά θα γίνει το λάθος και η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Καπέλης Κύριας και τώρα Ραβόπουλος. Μπάλα στο πλάι για τον Δουβάρα, εκτός ευρωπαίας εκείνος. Μπάλα θα πάει πίσω από το ταμπλό, διαμαρτύρεται για κάποιο φάουλ ο Δουβάρας. Δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό σύμφωνα με τους διαιτητές. Δημογέροντας. Άφησε στο πλάι στον Τερζή. Λαδάς. Πάλι Δημογέροντας προλαβαίνει την άμυνα του Καπέλη. Θετικό
rebound και μια νέα 14 επίθεση τώρα για τους άσπρους. Βρήκε χώρο ο Λαδάς, ένα καλό το σούτ του. Και τώρα ο Γιάννης Καπέλης καθαρίζει την φάση. Μάριος Καπέλης. Κάνει τις σταυρωτές. Ανδρικόπουλος εκεί. Βρήκε το χέρι του αντιπάλου του. Και έχουμε το φάουλ και για τους Γαλάτες από ένα ομαδικό τώρα οι δύο ομάδες. Παρακινδυνευμένη πάσα με αρκετό ρίσκο. Δεν ακούμπησε κανείς. Και η μπάλα είναι για τους Γαλάτες. Διαμαρτύρες από τους γηπεδούχους ότι βρήκε ο Ανδρικόπουλος. Τελικά κατοχή είναι για τους άσπρους. Δημογέροντας. Πέρασε ο Λαδάς. Μετά λάθη και φάουλ. Μπήκε δυναμικά στην φάση. Το φάουλ έγινε από τον Κύρια, να καταλαβαίνω σωστά. 10-14 πλέον. Στο συν 4 οι Γαλάτες και είχε δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο Λαδάς. Ο Παπαδόπουλος είχε επιστρέψει το μάτς για τους γηπεδούχους. Θα βάλει και την βολή. 10-15. Κυριάς. Έτσι, του κάνει το φάουλ. Δεύτερο και για τους Γαλάτες. Από την baseline θα γίνει επαναφορά με τον Παπαδόπουλο να αφήνει στον Καπέλη. Κυριάς του δίνει το screen ο Παπαδόπουλος, εκτελεί για δύο. Παίρνει ο Καπέλης. Που μάχεται και ανάμεσα από δύο. Και τελικά θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Φτάνει και το τρίτο φάουλ του Ανδρικόπουλου, γι' αυτό θα περάσει εκτός. Στην θέση του τώρα ο Παπαδάκος. Μάριος Καπέλης ευστοχή στην πρώτη. Είναι το 11-15. Κάνει την δεύτερη, διεκδικεί το rebound, τελικά καθαρίζει ο Λαδάς. Θα του γραπέσει όμως την πάλι ο Παπαδόπουλος από τα χέρια, θα κάνει το λάθος στην συνέχεια. Δημογέροντας. Θυμίζω 11-15, 7-15 ακόμα για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Λαδάς θα επαναφέρει κοντά του Παπαδάκος για να πάρει. Δεν θα γλιτώσουν το λάθος οι άσπροι. Κύριας άφησε δίπλα του στον Παπαδόπουλο. Άτσαλο τελείωμα από εκείνον. Βαλάει την μπάλα, το σταματάει με φάουλο Καπέλης. Αλλαγή τώρα με τον με τον Παπαγιάννη να επιστρέφει. Δημογέροντας. Καστή πάσα Παπαδάκος. Ψάχνει έξω συμπαίκτη, βρήκε τον Λαδά. Το άφησε το σούτο Παπαδόπουλος. Δεν το έβαλε εκείνος και μαζεύει. Ο Παγιάννης. Θα γίνει το λάθος όμως από τους γηπεδούχους. Έτσι γρήγορα επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση οι Γαλάτες.
Γέροντας. Λιώνει την πάσα ο Παπαδόπουλος, κλέβει. Ο Γιάννης Καπέλης. Κοινός θα περάσει στο κέντρο. Παίζει με τον Κύρια. Γίνεται από δύο. Και τελικά κερδίζει το φάουλ ο Δουβάρας. Και έχουμε και βολές για τον παίχτη των γηπεδούχων. Νέα πρόσωπα και από τις δύο πλευρές. Έξω η πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. 12-15. Είμαι ο Γέροντας. Και ο Γιάννης για τρεις. Ψηλότερα από όλους ο Κύριας. Πιέζεται ψηλά τον Καλούλη. Θα περάσει, υπάρχει φάουλ από τον Καλούλη. Και έχουμε βόλες. Καθώς συμπληρώθηκαν τα ομαδικά. Συνειδητοποίησαν. Το Κύρια θα πάει στην γραμμή, καθώς η ομάδα του μπαίνει στον πόνους. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές, καθώς και η Σκουριά έχει κάνει 4 φάουλ μέχρι στιγμής. Αστόχος στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 12-15. Θα χάσει την δεύτερη, αλλά έχουμε επανάληψη, καθώς βιάστηκε να μπει ο Καλουλή. Εκτελεί εύστοχα τώρα την δεύτερη για το 13-15. Έτσι η μπάλα μέσα τα χέρια του Γαλάνη. Πέρασε εκτός. Κατοχή και πάλι για την Σκουριά Γαλατσίου με τον Δουβάρα να αφήνει στον Κύρια. 5-15 ακόμα για το φινάλε του ημιχρόνου. Πυροκαπέλης γυρίζει μπροστά από τον Παπαδάκο, δεν μπορεί να τον νικήσει. Γαλάνης πιεζόμενος. Άφησε στον Ντεγιάννη. Και πάλι νευρικές κινήσεις από τους άσπρους. Γι' αυτό έχουμε και το ξέσπασμα από τον Τερζή. Βλέπει τους υπεκτήσεις άμυνα, έχουν καθαρό μυαλό. Ντεγιάννη σε αστοχή. Και έτσι βγαίνει και αυτή η άμυνα. Ωστόσο θα γίνει το φθήνο λάθος από τον Δουβάρα. Δεν το πλήρωσαν ωστόσο οι γηπεδούχοι. Τρίποντο από τον Δουβάρα. Δεν ήταν καλό. Τιμογέροντας. Έχει έρθει το βλέμμα του. Βλέπει τις εναλλακτικές. Το έπαιξε με τον Καλούλη και αυτός με τη σειρά του με τον Παπαδάκο. Εκτελεί για δύο στο σίδερο η μπάλα. Η αστοχία συνεχίζεται για τους ανυπόταχους Γαλάτες. Ο Αραβόπουλος πήγε σε μια ατομική προσπάθεια. Δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Ο Γέροντας, τελευταίο τετράλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Μια εκτέλεση για δύο από τον Καλούλη, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Για το 13-17 βάζει και τέλος στο σέρι των γηπεδούχων, οι οποίοι από το 11... οι οποίοι από το 10-15 θα πλησιάσει το δίποντο νωρίτερα. Θετικό rebound εδώ, μετά το άστοχο τρίποντο του Κύρια. Παπαγιάννης. Καλούλη κατάλαβε την πάσα του. Προποθέσει ευνηδιασμού στο έδαφος ο παίκτης των γηπεδούχων. Ο τον φιλοξενούμε, με συγχωρείτε. Δεν έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Thank you.
στη γραμμή των Βόλων τώρα ο Καλούλη, καθώς συμπλήρωσαν τα ομαδικά και οι γηπεδούχοι. Πανέμεινε το 13-17 μετά την πρώτη άστοχη. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη, την οποία θα χάσει επίσης. Πρόλαβε και μάζεψε την μπάλα πρώτη Παπαδάκου ο Καπέλης. Γιάννης Καπέλης τώρα. Είναι στον Παπαδόπουλο. Κυρίας. Πάλι ο Παπαδόπουλος θα περάσει, πάει μέχρι μέσα. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση παρόλο που έφτασε κοντά. Ομογέροντας. Μένει ψηλά να τον πιέσει ο Καπέλης. Αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Παπαδάκος. Και πάλι Δημογέροντας θα το πάρει τώρα το σουτ. Μάζεψε ο Κύριας. Μαλάει την μπάλα μέχρι την άλλη πλευρά. Ένα σουτ εκτός ισορροπίας, εύστοχος. 15-17. Θα κάνει όλα μόνος του στην συγκεκριμένη φάση. Και φέρει την ομάδα του στο μείον 2. Καλούλη δεν θα απαντήσει. Και πάλι στο rebound ο Κυριάς. Τώρα ηρεμή για να πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση. Γηπεδούχοι όχι, θα έχουμε ένα γρήγορο τρίποντο τελικά. Rebound από τον Καπέλη. Προσποίηση τον Κύρια, ο οποίος έφτασε κοντά με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα το βάλει με τη δεύτερη, κερδίζοντας και το φάουλ. 17-17. Κύριας κουβαλάει στις τελευταίες φάσεις. Και τώρα έχει και την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του. Μέσα και η συμπληρωματική βολή, 18-17. Με ένα σερί 5-0. Η σκουριά Γαλατσίου περνάει μπροστά, ενώ έχουμε και time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των ανυπόταχτων Γαλατών. Ενώ μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μπροστά έχουν περάσει οι γηπεδούχοι με ένα 5-0, το οποίο ήρθε διαχείρος Κυριά. 18-17 στον φωτεινό πίνακα, Ρούστος. Υπάρχει φάουλ που έχει γίνει από τον Καπέλη. Ο Παπαγιάννης πήρε την θέση του Μάριου Καπέλη. Χάσε την πρώτη ο Δούστος. Θέλει τώρα την δεύτερη. Θα την βάλει για το 18-18. Γιάννης Καπέλης. Και η πάσα του πρόλαβε όμως ο Κύριας. Του φτιάχνει χώρο ο Παπαγιάννης για να πάει στα αριστερό lay-up. Δεν τελείωσε καλά. Πήρε ο Λαδάς. Ύψος ο Λαδάς, ωραία για τον Καλούλη. Θα τελειώσει τη φάση εκείνος. Πολύ όμορφη συνεργασία με το 18-20. Γιάννης Καπελής. Τσεκάρει γύρω του ο Δουβάρας. 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Από την κορυφή ο Καπελής θα το πάρει. Βάλα στο σίδερο και στα χέρια του Λαδά. Πατάει γκάζι, αυτός περνάει. Θα είναι μέχρι το τέλος κόντρα στην άμυνα του Δουβάρα, θα τον νικήσει και θα κάνει το 18-22. Κύριας κατεβάζει αργά αργά. 16 δευτερόλεπτα, 20 για το δεκάλεπτο. Καπέλης πάει από τα αριστερά πιεζόμενος. Θα μαζέψει τώρα ο Καλούλη. Βρήκε τον Λαδά. Έφτασε αυτός μέχρι το lay-up. Δεν το βάλε. Κύριας μάζεψε 2 δευτερόλεπτα. 1. Φινάλι λοιπόν
18-22 υπέρ των ανυπόταχνων Γαλατών. Ξεκίνησε μόλις και τη τρίτη περίοδο της αναμέτρησης. Σπουργιά Γαλατσιού και ανυπόταχνοι Γαλάτες. Στην πρεμιέρα τους απόψε στην Stammer Development League. Στο 18-22 βρισκόμαστε. Οι Γαλάτες έχουν ένα μικρό προβάδισμα 4 πόντων στο μάτς. Τα Πέλης έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε να σκοράρει όμως. Λαδάς. Λέγεται ψηλά, περνάει όμως από τον Καπέλη, φτάνει και μέχρι την άλλη πλευρά. Υπάρχει φάουλ που έχει γίνει από τον Παπαγιάννη. Στη γραμμή ο παίκτης των Γαλατών. Μπήκε η πρώτη. Μπήκε και η δεύτερη. 18. 24 με 2 στις 2 βολές. Κυριάς. Με πλάτη ο Δουβάρας αφήνει έξω. Παπαγιάννης θα εκτελέσει. Λαδάς δεν πιάζεται. Μιζητάει και ρεμία από τους συμπαίκτες του. Άρχισε στον Καλούλη. Κοινός χέρι με χέρι. Και πάλι μπάλα θα καταλήξει στον Λαδά. Με το πόδι σταματήσει την μπάλα. Ο Παπαγιάννης. Μια 14 επίθεση έτσι για τους άσπρους. Αυτή πάσα για τον Ανδρικόπουλο. Καραπώνει την μπάλα. Ο Καπέλης και αφήνει στον Κύρια. Καπέλης για 3. Δεν ήταν άσχημο το σούτου. Κατέληξε όμως πίσω από το ταμπλό. Και η κατοχή είναι για τους Γαλάτες. Ακόμα Σκουριά Γαλατζίου ψάχνει το πρώτο της καλάθι. Στην τρίτη περίοδο. Λατάς. Τον Καλούλη. Μια ψηλή πάσα για τον Δούστο. Κακό το τελείωμα. Παπαγιάννης. Δουβάρας με συγχωρείτε, αφήνει στον Κύρια. Θα περάσει ωραία εκείνος. Τον Καλούλη που κάνει το φάουλ. Αλλαγή για τους Γαλάτες. Με τον Ντεγιάννη να επιστρέψει στο παρκέ. Ο Καπέλης από την επαναφορά. Πλάτη ο Δουβάρας. Βρήκε την μπάλα όμως ο Δούστος και έκλεψε ο Ντεγιάννης. Στην άλλη πλευρά τώρα οι Γαλάτες. Δούστος δεν θα διστάσει να πάει κατά μέτωπον. Καλάθι και φάουλ εκεί. Να δούμε. Ναι, μετράει το καλάθι. Αμυντικό είναι. 18-26 πλέον. Που μακρύνονται στο σύν 8 οι Γαλάτες. Τον Δούστο να μπορεί να βρει ένα έμεσο τρίποντο. Και τον Καπέλη να περνάει στο μάτς. Μέσα και η βολή 18-27. Κύριας εκτελεί, με το βάζει και μαζεύουν οι άσπροι με τον Γαλάνη να αφήνει στον Λαδά. Λαδάς με τον Καπέλη πάνω του. Μπερδεύεται, η πίεση αποφέρει καρπούς και η μπάλα περνάει στα χέρια
των γηπεδούχων. Γιάννης Καπελής παίζει με τον Δουβάρα. Παπαδόπουλος δεν έβαλε πολύ δύναμη. Και έτσι η μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός. Ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι για την Σκουριά στην τρίτη περίοδο. Παραμένουν άσπεροι οι γηπεδούχοι σε αυτά τα κάτι παραπάνω από 4 λεπτά που έχουμε παίξει. Κάτι παραπάνω από 3 λεπτά που έχουμε παίξει στην τρίτη περίοδο. Καπέλης. Βρήκε τον Δουβάρα. Έχει χώρο και χρόνο αυτός για να σημαδέψει και να σκοράρει. 21-27. Έρχονται οι πρώτοι πόντοι στην περίοδο για τους γηπεδούχους. Διαχείρος Δουβάρα, ο οποίος μειώνει στους 6. Δεγιάννης, μπαλά στο πλάι. Θέλει να απαντήσει ο Γαλάνης, δεν θα τα καταφέρει όμως. Κυριάς. Υπάρχει φάουλ από τον Δεγιάννη. Είναι το δεύτερο και για τους φιλοξενούμενους. Καπέλης αλλάζει κατεύθυνση, αλλά έχει κάνει βήματα. Λαδάς. Πυροκαλούλη και πάλι Λαδάς. Γαλάνης. Βρήκε χώρο. Δεν ευστόχησε. Διεκδικεί την μπάλα. Μαζεύει ο Δουβάρας. Υπάρχει νέο φαουλ. Τον Ντεγιάννη. Τρίτο ομαδικό για τους Γαλάτες. Και ο Κύριας τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει. Καπέλης ακόμα ένα τρίποντο. Μάριος Καπέλης μαζεύει και βρίσκει έξω τον Δουβάρα, ο οποίος θα εκτελέσει ξανά. 24-27. Όπως το έκανε νωρίτερα θα το κάνει και τώρα ο Δουβάρας για το μείον 3. Καπέλης απλώνει το χέρι του. Κάνει το φόλ στον Λαδά, τρίτο και για την Σκουριά Γαλατσίου. Θυμογέροντας περνάει στο μάτς. Γαλάνης εκτός. Γέροντας. Μπαλάφτα στον Δούστο μπροστά από τον Καπέλη. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Μάζεψε ο Παπαδόπουλος. Κύριας. Γιάννης Καπέλης. Πάρει το τρίποντο. Δεν ήρθε η σοφάριση. Λαδάς μπερδεύεται και λίγο στην τρίπλα. Τώρα θα γυρίσει. Spin move. Είναι έξω, πάλι θα πάρει και κερδίζει και το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Πέρασε ο Λαδάς στα μέσα. Κυριάς μαζεύει και έχουν προϋποθέσεις εχνιδιασμού τώρα οι γηπεδούχοι. Φτιάχνει χώρο για τον εαυτό του, κερδίζει το φάουλ από τον Ντεγιάννη. Και θα περάσει εκτός. Καθώς έχει φορτωθεί με φάουλ. Αν έχουμε και time out για την Σκουριά Γαλατσίου. Στη γραμμή των Βολών ο Κύριας μετά το φόλ που κέρδισε νωρίτερα. Στοχή στην πρώτη, παραμένει το 24-27. Ανοικία την δεύτερη, δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζωγάρι Βολών οι γηπεδούχοι. Νημογέροντας, πάσα του Παπαδάκου δεν θα περάσει.
Παντάει γκάζι ο Καπέλης, χάνει στην άλλη πλευρά, έχει κατεβάσει το χέρι του Παπαδάκος. Και έχουμε νέες βολές για την Σκούγια Γαλατσίου αυτή τη φορά. Ο Μάριος Καπέλης θα πάει στη γραμμή. Εύστοχος στην πρώτη. Κάνει την δεύτερη. Ο Κύριας όμως θα μαζέψει μακριά. Μπάλα είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Με 14 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους. Γυρίζει ο Δουβάρας από κοντά. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Πυρολαδάς. Ο Μογέροντας πάει κοντά του. Αφήνει στον Καλούλη. Λαδάς ξανά. Ο Κύριας έχει κάνει το φάουλ. Και έχουμε βολές τώρα για τους ανυπόταχτους γαλάτες. Μέσα η πρώτη. 25-28. Χάνει την δεύτερη. Αλλά μαζεύουν και πάλι άσπρη. Οι οποίοι βρίσκονται και πάλι στην επίθεση με τον Δημογέροντα. Στα 7 δευτερόλεπτα να κρατάει. Θα περάσει με τη βοήθεια του Ταβλό, θα σκοράρει. 25-30. Στο συν 5 πλέον οι Γαλάτες. 2-45 πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Κυριάς πάει αντίθετα από το σκριν. Καπέλης εκτελεί. Δεν το βάζει. Μαζεύει ο Καλούλη. Παντάς. Πιέζεται. Ο Παδάκος ξαναδίνει. Καλούλη, θα σημαδέψει, όχι σωστά. Το rebound από τον Δημογέροντα. Νέα 14 επίθεση. Με τον Καπέλη και μπροστά του. Στα 4 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι, θα πρέπει να βιάσουν τώρα οι Γαλάτες. Δεν είναι καθόλου καλή η πάσα, κλείθηκε και ο Δημογέροντας, παγιδεύτηκε. Δεν είχε κάποια λύση. Και έτσι το λάθος ήταν αναποφευκτό για τους άσπρους. Με το 25-30 να παραμένει, 1-55 πριν το τέλος της περίοδου. Ραβούπλος επανέφερε για τον Γιάννη Καπέλη. Κύριος θέλει να βρει τον Κύρια. Πάσα το όμως δεν είναι καθόλου καλή. Και έτσι στρέφουμε στην αριστερή ρακέτα για την επίθεση των ανυπόταχτων Γαλατών, ενώ στρέφει ο Παπαγιάννης για την Σκουριά Γαλατσίου, όπως και ο Τερζής για τους Γαλάτες. Πήρε από την επαναφορά ο Λαδάς. Βρήκε τον διάδρομο, έφτασε μέχρι μέσα. Άφησε για την μπάλα στο καλάθι για το 25-32. Κυρίας. Τον Λαδά πάνω του πάει και ο Τερζής για βοήθεια στην άμυνα. Μια προσποίηση από τον Καπέλη, ο οποίος έφτασε κοντά, δεν σκοράρει. Ο Κυρίας όμως είναι εκεί για να μαζέψει το σκουπίδι και να βάλει την μπάλα στο καλάθι. 27-32. Μόλις και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Λαβάς. Ροζούστος. Κάνει το φάουλ ο Δουβάρας. Σπέρδει αμέσως να δώσει και το χέρι στον αντίπαλό του, ποιος είναι έτοιμος
για να εκτελέσει δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη, 27-33. Βάζει και την δεύτερη, 27-34. Παπαδόπουλος επέστρεψε. Παπαγιάννης τώρα αφήνει στον Κύρια. Παίρνει το τρίποντο. Σίδερο, Τερζής. Χάνει την τρίπλα, θα μαζέψει ο Κύριας. Έχει ευκαιρία τώρα η Σκουριά να βγει γρήγορα μπροστά. Έχει κερδίσει το φάουλ ο Παπαγιάννης, ο οποίος θέλετε να έχει χτυπήσει. Σε ελπίσουμε να μην είναι τίποτα. Ο Δουβάρας, να μην συγχωρείτε. Πάει τώρα στη γραμμή. Δείχνει να μπορεί να εκτελέσει. Κάνει την πρώτη. Παραμένει το 27-34, ενώ απομένουν 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Μια επίθεση θα έχει όποια ομάδα. Έχει την παραστή κατοχή της. Οι Γαλάτες τώρα θα πάνε για μια τελευταία επίθεση 20 δευτερόλεπτων. Με το σκορ στο 28-34. Και θα το βάλει κιόλας. Ένα δεύτερο λεπτό ακόμα. Καραβόπουλος πίσω από το κέντρο. Όχι. Είναι λοιπόν του 3 δεκαλέπτου με το σκορ στο 28-36. Ξεκίνησε μόλις και η τέταρτη περίοδος του ματς. Στο 28-36 έχουν καταφέρει να βρεθούν οι Γαλάτες. Από την άλλη η Σκουριά Γαλατσίου βρίσκεται σε ρόλο κυνήγου στο μάτς. Θα κερδίσει το φάουλ τώρα ο Παπαδάκος. Έχουμε δύο βολές. Σε πρώτη. Κάνει για την δεύτερη. Κυριάς. Άξε στον Καπέλη, γυρίζει αυτός από κοντά. Δεν θα σκοράρει. Γέροντας, ύψωσε, πολύ δυνατή όμως η πάσα του. Ήταν αδύνατο εκεί. Ο Γκούστος να την υποδεχτεί. Κατοχή επιστρέφει έτσι και πάλι στους γηπεδούχους. Γιάννης Καπέλης. Στα δεξιά στον Παπαδόπουλο. Βάρας με 3 δευτερόλεπτα. Και έτσι κατοχή. Επιστρέφει και πάλι στους Γαλάτες. Τιμογέροντας. Λαμβάνει τώρα να κατεβάσει για τους άσπρους. Γαλάνης. Τον Τιμογέροντα και πάλι μπάλα. Ο Γαλάνης και αυσή στον Δούστο, ο οποίος βγήκε στα δεξιά. Λαδάς πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει στα 2 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στο Σίδερο και μαζεύει ο Δουβάρας. Κυριάς. Περνάει. Κερδίζει το φάουλ. Το οποίο έχει γίνει από τον Δούστο. Και έχουμε βολές.
για τον παίκτη των γηπεδούχων. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο καλάθι στην τέταρτη περίοδο. Τώρα θα έρθει η πρώτη πόντη. 29-36. Θα βάλει για την δεύτερη. Ο Κύριας αλάνθαστος για το 30-36. Στο μείον 6 πλέον η σκουριά. Στο συν 6 η ανυπόταχτη Γαλάτες. 8 και 10 ακόμα για το τέλος. Πίεσε ψηλά το Παπαδόπουλο, βγήκε δυναμικά. Έκανε το φάουλ στον Δημογέροντα. Πάλι Δημογέροντας. Πάρει το τρίποδο τώρα, εύστοχος. 30-39. Κυρίας. Κάνασε την μπάλα από την κατοχή του Δουβάρας. Μακρινή πάσα δεν περνάει. Απέλης και δίνει το φάουλο από τον Παπαδάκο. Φάουλ που είναι το δεύτερο. Το δεύτερο, ναι, καλά είπα, ναι. Από δύο έχουν οι δύο ομάδες, το δεύτερο και για τους Γαλάτες. Αλλά πέρασε εκτός γραμμών. Η κατοχή είναι για τους Άσπρους. Περέσει και ο Καπέλης από την πίεση του Δημογέροντα. Και έφασε Λαδάς τώρα. Φίνει στον Γαλάνη. Και πάλι Λαδάς. Έκλεισαν οι διάδρομοι και έχουμε θετικό φάουλ από τον Λαδά επάνω στον Καπέλη. Έρισε για μένα της σκουριάς Γαλατσίου, ωραία. Δεν επέτρεψαν στον Λαδά να περάσει και ενός αφού συγκρούστηκε με τον Καπέλη. Έκανε και το θετικό φάουλ. Γιάννης Καπέλης τώρα θα το πάρει το τρίποντο. Μπάλα μακριά για να μαζέψει ο ίδιος. Και βρίσκει τον Μάριο Καπέλη, ο οποίος παλεύει και να συγκρατήσει. Δεν τα καταφέρνει όμως, καθώς ήταν περιτριγυρισμένος από αντιπάλους. Λαδάς παίζει στα πόδια τους αντιπάλους, του δούστος δεν τελειώνει καλά. Κυρίας γυρίζει και κερδίζει τελικά το φάουλ. Φάουλ νούμερο 3 για τους Γαλάτες. Έχουμε και αλλαγή. Να έχω φάουλ νούμερο 4, με συγχωρείτε, για τους Γαλάτες. Τώρα πήγε στο φωτεινό πίνακα. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Ένα στο μάτι επέστρεψε ο Ντεγιάννης για τους Άσπρους. 6 και 40 ακόμα. Θέλει να μειώσει τώρα η γηπεδούχη Κύριας εκτός οροπίας. Μαζεύει ο Καπέλης τον Ντεγιάννη πάνω του, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Έχουμε το τέταρτο φαουλ του Ντεγιάννη και το πέμπτο των Γαλατών. Εύστοχο στην πρώτη. Χάνει την δεύτερη. Τώρα θα καθαρίσουν μετά από μια μικρή περιπέτεια το rebound οι άσπροι. Δημογέροντας. Ο Γιάννης γυρίζει, θα το βάλει. 31-41 στο συν 10 για πρώτη φορά σήμερα οι Γαλάτες. Στο διψήφιο νούμερο τώρα η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Με τον Κύρια να θέλει να μειώσει, δεν θα το κάνει. Λαδάς ακολούθησε την πορεία της μπάλας. Μάζεψε και καθάρισε αυτή την φάση. Ενώ κατεβάζει τώρα και αφήνει στον Δημογέροντα. Γαλάνης. Πάλι Λαδάς. Κλείνεται, αφήνει στην περιφέρεια. Ο Γιάννης θα το πάρει, αλλοιώνεται όμως το σούτο από την καλή άμυνα του Κυριά. Καπέλης τώρα στην άλλη πλευρά. Του Βάρας, κερδίζει το φάουλ. Νέες βολές για τη σιγουριά Γαλατσίου. Οι οποίοι γηπεδούχοι
έχουν την ευκαιρία να ρίξουν και πάλι σε μονοψήφιο την διαφορά. Ανδρικόπουλος επέστρεψε στο παιχνίδι. Θέση του Γαλάνη. Μην παράστε στο χ. Έχουμε επανάληψη. Για το 32-41. Φαουλ τον Καπέλι έχουν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Αυτό ήταν μόλις το τρίτο. Με ακόμα ένα φαουλ να δώσουν, αλλά αυτό ήταν και το τέταρτο φαουλ για τον Γιάννη Καπέλι. Πίσω από το επόμενο θα αναγκαστεί να περάσει εκτός. Παπαγιάννης. Λαδάς βλέπει τις επιλογές του, έχει 9 δευτερόλεπτα. Κάνει σταυρωτές. 4-3 πρέπει να εκτελέσει, δεν ξέρω αν έχει δει το ρολόι. Δεν το έχει δει τελικά. Και έτσι του έμεινε η μπάλα στα χέρια. Την ταλαιπώρησε αρκετά. Δεν εκτέλεσε και έγκαιρα. Και το 32-41 παρέμεινε. Κυρίας. Θα εκτελέσει μπάλα στο σίδερο και περνάει εκτός πριν προλάβει ο Παπαγιάννης. Γέροντα διώχνει από κοντά τον Καλούλη. Τώρα θα του δώσει. Τις επιλογές του Λαδάς, Ντε Γιάννης, τον Δημογέροντα και πάλι στο τέλος του χρόνου θα έρθει ένα σουτ το οποίο δεν θα καταλήξει σε καλάθι. Καπέλης. Πάσα του. Δεν θα περάσει, υπάρχει όμως φαουλ τον Καλούλη. Θυμίζω έχουν μπει στο μπόνους οι γηπεδούχοι. Μάριος Καπέλης ασοχή στην πρώτη. Κάνει και την δεύτερη. Λαδάς, πόντες να βιάζεται. Λαδάς, θα σηκωθεί για δύο, έστοχος. 32-43. Στο συν 11. Οι Γαλάτες. Μια δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Κύρια. Μπάλα καταλήγει εκτός, παραμένει η κατοχή για την σκουριά Γαλατσίου. Τώρα θα γίνει και η αλλαγή με τον Παπαγιάννη να περνάει εκτός στην θέση του ο Δουβάρας. Με πόδι από τον Καλούλη. Θα επαναφέρει και πάλι ο Παπαδόπουλος, βρήκε τον Δουβάρα. Έχει δύο πάνω του και έχουμε τζάμπολ. Κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Καπέλης πάει να επαναφέρει. Παίζει με τον Μάριο. Ζητάει κάποια κίνηση εκείνος, θα γυρίσει ο ίδιος. Και έχουμε κατοχή τώρα για τους Γαλάτες. Εξαιρετική πάσα του Λαδά. Ο Ανδρικόπουλος όμως θα κάνει βήματα. Πολύ όμορφη κίνηση από τον Λαδά με μια νολουπάς. Δεν είναι γυνασίστ. Και τώρα Καπέλης. Θα
κατεβάζει ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Τρίποντο αστοχό. Λαδάς κράτησε. Συνεχίζει ρίσμα την μπάλα στα χέρια. Κλείνει στο πλάι. Τε Γιάννης για τρεις μέσα. 32-46. Γαλάτες δείχνουν να έχουν περισσότερες λύσεις. Παίζουν πιο ουσιαστικά και φτάνουν στο συν 14 πλέον, βάζοντας στέρεες βάσεις για την πρώτη τους νίκη στην Summer League. Ο Παπαδόπουλος θα γυρίσει, θα σκοράρει για το 34-46. Πυροκαλούλη, τιμογέροντας. Στην τρίπλα βρήκε τον Ανδρικόπουλο. Έφτασε κοντά εκείνος, μπήκε δυναμικά στη φάση ο Καπέλης. Έκανε φάουλ και είναι το τέταρτο αυτό για τους γηπεδούχους, ενώ ο Μαραβούπλος επέστρεψε. Είναι το πέμπτο για τον Καπέλη αυτό. Δεν το έχει αντιληφθεί. Εκτός. Στην θέση του περνάει ο Κυριάς. Παραμείνει το 34-46. Κυριάς θα το πάρει το τρίποντο. Ψηλότερα ο Καπέλης, Αραβόπουλος και πάλι Καπέλης θα ανανεώσει ξανά. Θα βρίσκει δρόμο στην συνέχεια. Εγγλική συμβιβάλα. Κατοχή. Είναι για τους Γαλάτες. 1-37 ακόμα. Με το σκορ στο 34-46. Λαδάς. Κάνει τις τρίπλες μπροστά τον Αραβόπουλο, θα πάρει και το δίποντο και θα το βάλει κιόλας. 34-48. Νομίζω πως πλέον οι Γαλάτες έχουν αγκαλιά την νίκη, την πρώτη τους νίκη στην Summer Development League. Φάουλ για τρεις βολές τώρα από τον Ανδρικόπουλο. Στέλνει στην γραμμή της φιλανθρωπίας τον Ντουβάρα. Ενώ το ρολόι έχει σταματήσει στα 57 δευτερόλεπτα. Για τα 5.48 και έχει ακόμα μία να εκτελέσει. Μία στις τρεις. Λαδάς. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Τελευταία στιγμή στην αναμέτρηση. Λαδάς άφησε στον Καλούλη. Πήρε ο Ντεγιάννης. Μάζεψε ο Παπαδόπουλος, ποιος πιέστηκε. Μισό λεπτό ακόμα στην ομάδα. Γύρισε ωραία ο Παπαδόπουλος, δεν μπόρεσε να σκοράρει όμως. Λαδάς τώρα στην άλλη πλευρά. Κάνει το φάουλ ο Κύριας και τον στέλνει στην γραμμή. Μετά 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Οδεύουμε προς το φινάλε. Θα είναι το τελικό σκορ, 35-49 τώρα από την βολή του Λαδά. Χάνει την δεύτερη, μαζί ο Δουβάρας.
Γιάννης. Και φτάνουμε στο final έτσι του παιχνιδιού. Νίκη λοιπόν για τους ανυπόταχους Γαλάτες, οι οποίοι θα επικρατήσουν 35-49 της Σπουργιάς Καλατσίου.